ότι ο όρος της ισορροπίας είχε γίνει αποδεκτός. Βεβαίως, κανένας όρος δεν ισχύει από εκείνα που είχαμε αποδεχθεί ή η άλλη πλευρά ή εμείς, διότι δεν υπήρξε συμφωνία επί του συνόλου. Αλλά αυτό το γεγονός είναι αυτό καθεαυτό σημαντικό και πιστεύω ότι ο πρόεδρος κυβερνήσεως ξέρει και γνωρίζει πώς θα κάνει χρήση αυτού του γεγονότος που του ανέφερα. Κύριε Πρόεδρε, θα στηρίξετε την κυβέρνηση σε αυτή τη φάση και με τη δυσκολία που υπάρχει? Σας είπα τι πιστεύω. Μην προχωρείτε περισσότερο. Εάν υπάρχει θέμα συζητήσεως στη Βουλή, τότε ο καθένας θα πει τη γνώμη του. Αυτή τη στιγμή με ενημέρωσε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και εγώ τον ενημέρωσα επί των απόψεών μου. Τα περαιτέρω θα τα πούμε όταν υπάρξει η κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος χώρος και η κατάλληλη ευκαιρία για το εθνικό θέμα. Εσείς, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ όπως και στις άλλες επαφές και ενημερώσεις ενημέρωσα τον Πρόεδρο, τον κύριο Γιώργιο Ράλη, και είχα την ευκαιρία επίσης να ακούσω τις δικές του εμπειρίες και τους προβληματισμούς του, καθώς και τις σκέψεις του, για τις οποίες πάντως τον ευχαριστώ. Και είναι, πρέπει να τονίσω πάντοτε, η ευκαιρία επαφής με τον κύριο Ράλη πάρα πολύ ευχάριστη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε. Κύριε, χάρηκα που σας είδα μετά από... Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός δέχτηκε πριν μισή ώρα τον πρόεδρο της ΕΔΙΚ, Γιάννη Ζίγδη, τον οποίο ενημέρωσε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις βάσεις. Είναι άξιο συγχατηρίων ο πρόεδρος της κυβερνήσεως για την πρωτοβουλία του να ενημερώσει την ηγεσία του πολιτικού κόσμου πάνω σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα όπως οι βάσεις και διαπραγματεύσεις, για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για αυτές. Πρόκειται για μια καινοτομία, την οποία εύχομαι να μεταβληθεί σε κανόνα στην πολιτική μας ζωή, γιατί θα συμβάλλει μεγάλος στην καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος και στην επιτυχέστερη διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Αν παραδείγματος χάρη, αυτή η τακτική ακολουθείται στο παρελθόν, στα 1953, δεν θα υπεγράφαμε υπό τη μορφή που υπεγράψαμε τη συμφωνία για τις βάσεις, την πρώτη συμφωνία της βάσης που αποτελεί το θεμέλιο του οικοδομήματος του σημερινού των βάσεων, την οποία συμφωνία στη Βουλή τότε είχα χαρακτηρίσει ως απεικιοκρατική και η οποία ύστερα από τόσα χρόνια απεδείχθη ότι μεταξύ των άλλων επέφερνα μεγάλο κακό. Ετορπίλησε, απεδυνάμωσε την παραδοσιακή φιλία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα των βάσεων είναι πολύπλοκο και δεν θα σας κάνω τώρα διάλεξη ούτε ανάλυση του θέματος. Θα περιοριστώ σε μια παρατήρηση που είναι επίκαιρη. Οι βάσεις στην Ελλάδα είναι ένα φοβερό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας, τόσο για την άμυνα όσο για την οικονομία της. Για τούτο οφείλεται σε πολλούς λόγους. Εγώ θα αναφέρω ένα, ο οποίος έχει σημασία σήμερα. Χωρίς τις βάσεις αυτές, οι βάσεις στον ΗΠΑ, στην Τουρκία, αποκόπτονται από τον κορμό τον ευρωπαϊκό. Μένουν χωρίς θεμέλιο. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Η σημασία του γεγονότος αυτού είναι τόσο μεγάλη, ώστε κανένας δεν μπορεί να την υποβαθμίσει, όποιος και να είναι. Η ευθύνη των διαπραγματεύσεων ανήκει στην νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Την παρακολουθούμε. Θα την κρίνουμε με το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά ένα. Να ευχηθώ όπως το αποτέλεσμα αυτό είναι το ευνοϊκότερο δυνατό για την προωγή των εθνικών συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 ώρες κράτησε η σημερινή συνεδρία της Βουλής και ήταν αφιερωμένη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Την ερώτηση που συζητήθηκε ανέπτυξαν 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και απάντησαν ο Υπουργός Προεδρίας Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας και ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεννηματάς. Οι υπηρετώντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν οι κύριοι Τσαλδάρης, Χατζηνικολάου, Χατζηδάκης, Νιάνιας, Παπαρηγόπουλος, Ξαρχάς, Δήμας, Τσιπλάκος, Σουφλιάς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Οι βουλευτές υποστήριξαν ότι η πολιτική ζωή της χώρας από τότε που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την εξουσία χαρακτηρίζεται από μια σειρά κυβερνητικών ενεργειών που προσβάλλουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι επιχειρείται επιδρομή εναντίον της κρατικής μηχανής με σκοπό την υποταγή του κράτους στο κόμμα. Η λειτουργία των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας έχει κομματικοποιηθεί όχι μόνο στις πολιτικές εκπομπές και στα δελτία των ειδήσεων. Σχετικά με το συνδικαλιστικό τομέα, οι υπηρετώντες βουλευτές υποστήριξαν ότι καταπατούν τα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων και υποκαθίστανται οι νόμιμοι εκλεγμένοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι. Τέλος, οι βουλευτές υποστήριξαν ότι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ασκήθηκε ψυχολογική βία από τους νομάρχες και τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος υποστήριξε ότι τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πλαστογραφούν και παραποιούν την αλήθεια για να δείξουν ότι η κυβέρνηση πέτυχε στο έργο της, ενώ οι κομματικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης διώκονται. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας είπε ότι από τις 19 Οκτώβριου 1981 ως τις 16 Νοεμβρίου 1982 έγιναν 25.000 μεταθέσεις, από τις οποίες περίπου 19.000 έγιναν με αίτηση των υπαλλήλων, ενώ οι υπόλοιπες έγιναν για λόγους υπηρεσιακούς και από αυτές οι 4.000 αφορούσαν προαγωγές κυρίως εκπαιδευτικών. Ο κ. Κουτσόγιωργας υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία παρέδωσε μια διοίκηση που δεν μπορούσε να λειτουργήσει, διαμαρτύρεται γιατί βλέπει να γκρεμίζονται οι διάφοροι μηχανισμοί που είχε δημιουργήσει. Αναφερόμενος στην κριτική που ασκήθηκε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κ. Κουτσόγιωργας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική γιατί όσο ήταν κυβέρνηση έκρυβε από το λαό την αλήθεια. Για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κουτσόγιωργας υπογράμμισε ότι στο διάστημα που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην εξουσία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίστηκε επανειλημμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έκανε δηλώσεις και κριτική εναντίον της κυβερνήσεως χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεννηματάς είπε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίστηκαν διάφορα πράγματα, άλλοτε ανακριβή αλλά και υβριστικά. Ωστόσο, υπογράμμισε, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στραμμένα τα μάτια του στους στρατηγικούς του στόχους. Θέλουμε να φτιάξουμε επιτέλους μια Ελλάδα ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη, σοσιαλιστική, που να σταματήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και να παίρνει αποφάσεις μόνη της. Ακόμα, είναι αλήθεια, υπογράμμισε ο Υπουργός των Εσωτερικών, ότι θέλουμε η ιδιωτική πρωτοβουλία να λειτουργήσει πάνω σε διαφανείς στόχους και με όρους που θα τους προσδιορίζει η κυβέρνηση και θα τους ελέγχει ο λαός. Η ιδεολογία μας, τόνισε, έχει δύο χαρακτηριστικά, την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για τις δημοτικές εκλογές, ο κ. Γεννηματάς επισήμανε ότι έγιναν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Η συνεδρίαση της Βουλής συνεχίστηκε με δευτερολογίες. Το Υπουργείο Εμπορίου κοινοποίησε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδας και τα επιμελητήρια την απόφαση με την οποία οριστικοποιούνται οι ποσοστικοί περιορισμοί στις αγωγές ορισμένων προϊόντων από την ΕΟΚ.